Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Μια επιστολή, η οποία περιμένει πάνω από ένα χρόνο να γίνει βίντεο. Υποσχέθηκα στη φίλη πως θα έκανα την επιστολή της βίντεο ένα χρόνο πριν. Κάπου ξέπεσε, ξεχάστηκε. Ήταν το διάστημα όπου αποφάσισα πως θα σταματήσω να κάνω τις επιστολές, όλες τις επιστολές βίντεο. Οπότε παράπεσε σε ένα φάκελο. Πρόσφατα μου το θύμισε ακόμη δυσκολεύεται με αυτά τα θέματα που θα συζητήσουμε. Οπότε σήμερα γίνεται η επιστολή της βίντεο. Χαίρετε, είμαι κλαπετρίδου, είμαι ψυχολόγος, συγγραφέας, προφανώς youtuber και καθημερινά στο κανάλι μου ανεβάζω βίντεο ψυχοεκπαίδευσης. Ελάτε να πιούμε μαζί ένα ποτήρι καφέ, ένα φλιτζάνι καφέ αν θέλετε, και να διαβάσουμε την ιστορία της φίλης... η οποία λέει... ξέρω πως η ιστορία μου μπάζει... από πολλές πλευρές... όμως πώς μπορώ να ξεκολλήσω... ώστε να πάψω να ενοχλώ αυτόν τον άνθρωπο... και κυρίως να ξεκουράσω την ψυχή μου... γίνεται ένα κομμάτι του εαυτού μας... να είναι επιθετικό... και ένα άλλο ενοχικό... προσδεθείτε... προετοιμαστείτε για ένα βίντεο... με το οποίο δυστυχώς πολλοί από εμάς μπορεί να ταυτιστούμε... κόλλημα μπέρδεμα, ψυχοπαθολογική έλξη, τοξική ερωτική σχέση, κουτουλπού, κουτουλπού, κουτουλπού. Αγαπημένη κυρία Θέκλα. Όπω καταλαβαίνετε, είμαι και εγώ μια θαυμάστριά σα που παρακολουθώ με αμέριστη προσοχή και ενδιαφέρον τα βίντεο σα. Μα κάνετε καλύτερου ανθρώπου. ευχαριστώ, αγάπη μου, και εύχομαι αυτό το βίντεο που γίνεται για σένα, έστω και με τόση χρονοκαθυστέρηση, να είναι πραγματικά χρήσιμο και να σε βοηθήσει να κινητοποιηθείς ώστε να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Και να είσαι και καλύτερα ψυχολογικά. Γιατί το καλύτερος άνθρωπος συμβαδίζει με το νιώθω καλύτερα. <σκυρίζει> με αυτό το mail θα ήθελα να σας πω τη δική μου ιστορία. Και θα ήμουν ευγνώμων αν κάνατε κάποιο βίντεο σχετικό. Αν και έχετε κάνει διάφορα που προσυδειάζουν τη δική μου θέματα, Όπω η συνεξάρτηση. Η συνεξάρτηση. Έχουμε ολόκληρο playlist για τη συνεξάρτηση εδώ στο κανάλι. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το playlist για τη συνεξάρτηση. Λοιπόν, η ιστορία μου έχει ω εξή. Πριν 7 μήνε γνώρισα έναν άντρα 41 χρονών, ο οποίο είναι χωρισμένο εδώ και μερικά χρόνια και έχει μια κορούλα. Χώρισε επώδυνα όταν μάλιστα το κοριτσάκι ήταν βρέφος. Όταν γνώρισα αυτόν τον άνδρα, από την πρώτη στιγμή αισθάνθηκα ότι κάτι με τραβάει πάρα πολύ σε αυτόν και βάζει οι φίλοι μέσα στην παρένθεση ψυχοπαθολογική έλξη μάλλον. Είπαμε, αυτό ήταν 41. Χωρισμένο με ένα μικρό κοριτσάκι. Εγώ ετών 27, δηλαδή 14 χρόνια νεότερη. Από την πρώτη μας συνάντηση γίνανε τα πάντα. Δηλαδή από το πρώτο ραντεβού κάνατε και σεξ. Στην πρώτη μας συνάντηση όμως, ενώ στην αρχή ήταν πολύ όμορφα όλα, στο δείπνο μας, όταν αυτός άρχισε να πίνει πολύ, εγώ άρχισα να ξενερώνω και τι είμαι κι εγώ άνθρωπος που πίνω. Άρχισα να ξενερώνω διότι αντιλήφθηκα αμέσως το θέμα που έχει με το ποτό. It takes one to know one. Αν έχουμε εμείς θέμα με το ποτό, καταλαβαίνουμε αμέσως κάποιον άλλο που έχει επίσης θέμα με το ποτό. Να μην σα τα πολυλογώ, φοβήθηκα. Αυτό όμω άρχισε να μου λέει ότι με θέλει και θέλει να είναι μαζί μου και α έχουμε μεγάλη χιλιομετρική διαφορά. Μένει στη μια άκρη τη Ελλάδο ο ένα, στην άλλη της άκρη τη Ελλάδο η άλλη. Έτσι έκανα την πρώτη μου σχέση. Α, στα 27 σου έκανε την πρώτη σχέση με έναν άντρα 14 χρόνια μεγαλύτερο χωρισμένο, όπως σου είπε, από ένα επώδυνο διαζύγιο με μια μικρή κορούλα. Να υποθέσω ότι γνωριστήκατε στο διαδίκτυο και ήρθε αυτό στην πόλη σου και γι' αυτό έγιναν τα πάντα από την πρώτη στιγμή. Μήπως κάνατε πρώτα σεξ και μετά πήγατε στο εστιατόριο που ανακάλυψες ότι πίνει. Με δική του πρωτοβουλία, αυτό έδειχνε ότι ήταν υπερβολικά ενθουσιασμένο μαζί μου. Άρα, με δική του πρωτοβουλία έγινε η πρώτη σου σχέση. Αυτό θέλει να πει. Έτσι, έκανα την πρώτη μου σχέση με δική του πρωτοβουλία. Αυτό έδειχνε ότι ήταν υπερβολικά ενθουσιασμένο μαζί μου. Όταν ήταν νυφάλιο, ήταν υπέροχο. Όταν όμω έπινε, γινόταν γλιώδη και παρεξηγούσε πολλά. Όταν πίνει ο άνθρωπο, ακινητοποιούνται προσωρινά η πρόσθυμη με το δεν λειτουργεί η κρίση του, η πρόσθυμη με το οποίο λοβή φιλτράρουν τη συμπεριφορά μα, είναι εκείνοι που μα λένε μην το πει αυτό, μην το κάνει αυτό, θα γίνει ρεζίλη, και έτσι βγαίνει στην επιφάνεια ο πραγματικό εαυτό. Έκανε τσαμπουκάδε, αλλά όταν εγώ έκανα επίθεση, ηρεμούσε. Σαν να φοβόταν την επιθετικότητα. Καθόλου παράδοξο αυτό. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν τσαμπουκάδε όταν του επιτεθούν πίσω, χέζονται πάνω του. Ήταν ο άνθρωπο αυτό ίδιο με τον μπαμπά μου στο χαρακτήρα. Γι' αυτό κόρη μου και ένιωσε ψυχοπαθολογική έλξη. Γι' αυτό. Το πρόβλημα του με το αλκοόλ ήταν επιβεβαιωμένο και από ψυχίατρο. Μου έλεγε όμω πω για μένα θα το κόψει και ότι είμαι ό,τι πιο όμορφο του έχει συμβεί. Όχι, αγάπη μου, στου αλκοόλικου. Το αλκοόλ είναι ό,τι πιο όμορφο του έχει συμβεί. Ψέματα λένε ότι η σύντροφο του, το παιδί του, ο σύντροφο του, το παιδί του ή οτιδήποτε άλλο είναι ότι πιο όμορφο του έχει συμβεί. Για του αλκοολικού, το αλκοόλ είναι ότι πιο όμορφο του έχει συμβεί. Οι αλκοολικοί βάζουν πάνω από όλου και όλα το αλκοόλ, τον εθισμό του. Όσο περνούσαν οι μήνε, τόσο δεν νόμουν μαζί του και κολούσα. Ώσπου μια μέρα αυτό απομακρύνθηκε. Από ένα μα καυγά, η σχέση άλλαξε πλαίσιο, άρχισε να γίνεται απόμακρος και στην ουσία το διαλύσαμε. Από εκεί άρχισε η δική μου συνεξάρτηση. Ε, να μου επιτρέψει να σου πω ότι η δική σου συνεξάρτηση είχε αρχίσει από την πρώτη γνωριμία σα, που ένιωσε στην ψυχοπαθολογική έλξη. Απλώ φάνηκε περισσότερο η δική σου συνεξάρτηση. Γιατί όταν ένα συνεξαρτόμενο είναι σε σχέση με κάποιον ο οποίο δείχνει να τον λατρεύει, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ο ίδιο συνεξαρτόμενο. Αν όμω απομακρυνθεί το πρόσωπο στο οποίο είναι συνεξαρτόμενο ω συνεξαρτόμενο, τότε το αντιλαμβάνεται. Περίμενα πότε θα πκεί για να τον πάρω τηλέφωνο και να ακούσω αυτά που θέλω. Μόνο τότε έλεγε αυτά που ήθελα να ακούσω, ότι του λείπω, με θέλει και τα λοιπά. Άρχισα να χάνω τη δυναμικότητά μου, να γίνω με επιθετική μαζί του, να προσπαθώ να τον πληγώσω, λέγοντας το ότι καλά έκανε και σε παράτηση η γυναίκα σου, ότι είναι αλκοολικός, να βιώνει ο και εγώ ακόμα να νιώθω συναισθήματα. Δηλαδή, έκανες και εσύ επεισόδια αντιδραστικής βιότητας, επεισόδια reactive abuse τοξική σχέση. Μάλιστα μου έλεγε, αν με θες, πρέπει να δεχτείς να κάνουμε τρίο. Και ότι αυτός είναι ο όρος για να είσαι μαζί μου. Αντιλαμβάνεστε πως οποιοδήποτε άνθρωπος βρίσκεται σε μια ρομαντική σχέση, σε μια ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, λέει στην σύντροφο του, στο σύντροφο, τότε αν δεν κάνουμε τρίο δεν θα μπορούμε να είμαστε μαζί, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν αγαπά ερωτικά το τέρι του. Ελπίζω οι πολυγαμικοί τύποι να μην έρθουν κατά από το σχολείο να σχολιάζουν, γιατί το έχουμε εξαντλήσει το ζήτημα τον Ιούλιο. Εγώ του έλεγα πω σταμάτα να το λε αυτό, διότι αντιλαμβάνομαι πω το κάνει για να με χειραγωγήσει. Γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να το κάνω, διότι είναι επιβαλλόμενο από σένα και όχι μια καθαρή κοινή μα επιθυμία. Ήταν συναισθηματική οικοκοπήση αυτό λε. Εγώ δεν αμφιβάλλω να το ήθελε κιόλα να κάνετε τρίο. Όχι ότι αν θα κάνατε τρίο θα έμενε μαζί σου. Αλλά σου λέει, αφού έχω leverage, αφού έχω δύναμη πάνω σε αυτή την κοπέλα, α τη πω ότι για να είμαστε μαζί πρέπει να δεχτεί να κάνουμε τρίο, να κάνω εγώ το τρίο, να κάνω μια φαντασίωση μου πραγματικότητα, και μετά βλέπουμε. Και έτσι άρχισα να τον βρίζω και να μαλώνουμε. ώσπου που πλέον με αποφεύγει κανονικά, δεν σηκώνει καν τηλέφωνο. Πλέον δείχνει ότι αυτό έχει φύγει οριστικά από τη σχέση, αλλά εγώ ακόμα πασχίζω να γίνουν τα πράγματα όπω πριν. Ναι, γιατί έχει πεθυμίσει αυτή την κόλαση. Δεν μπορεί χωρί αυτή. Μάτε όμω. Ευτυχώ που δεν σε παίρνει πίσω. Όταν δεν μα θέλουν οι τοξικοί και οι ναρκιστέ και οι κακοποιητέ, είναι ό,τι καλύτερο μα έχει συμβεί. Ξέρω πω η ιστορία μου μπάζει από πολλέ πλευρέ, όμω πώ μπορώ να ξεκολλήσω ώστε να πάψω να ενοχλώ αυτόν τον άνθρωπο και κυρίως να ξεκουράσω τη ψυχή μου. Δεν θεωρώ πως είμαι ένα αμυγός συνεξαρτόμενο άτομο. Αισθάνομαι ότι έχω από τη μια αναρκησιστικά και από την άλλη συνεξαρτητικά χαρακτηριστικά. Γίνεται αυτό. Γίνεται ένα κομμάτι του εαυτού μας να είναι επιθετικό και ένα άλλο ενοχικό. Γίνεται. Μπορεί κάποιο να είναι συνεξαρτώμενος, αλλά να έχει ξεσπάσματα Αντιδραστική βιότητα, reactive appliance. Μπορεί όμω κάποιο να είναι και καλυμμένο ναρκιστή, να μπαίνει σε σχέση με έναν ολοφάνερο ναρκιστή και να νιώθει ότι είναι και συνεξαρτόμενο και ότι έχει και κακοποιητικά στοιχεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συμβαίνει στην περίπτωση σου. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο, πέρα από το playlist για την συνεξάρτηση, θα βάλω και το επεισόδιο του πότικας για την αντιδραστική βιότητα, και επίση θα βάλω και το σύνδεσμο για ένα βίντεο. Που εξηγεί τη διαφορά ανάμεσα στο συνεξαρτώμενο και στον αρκισιστή και αν γίνεται κάποιο να είναι και συνεξαρτώμενο και ναρκιστή ταυτόχρονα. Μου έγραψε αυτά οι φίλοι, και εγώ τη έγραψα κάποια ερωτήματα. Τι εννοεί ότι ήταν η πρώτη σου σχέση, εννοώ πω ήταν η πρώτη μου ουσιαστική σχέση με αποκλειστικότητα. Οι περισσότερε ερωτικέ μου συσχετήσει πριν από αυτόν ήταν ελεύθερε, χαλαρέ και εντελώ περιστασιακέ. Και όταν λε πω έχει πρόβλημα με το ποτό, εσύ τι εννοεί. Κυρία Θέκλα μου, ανέφερα πως και εγώ πίνω αρκετά. Αλλά εγώ όταν μοναχά βγω έξω μια φορά την εβδομάδα με την παρέα μου, χωρίς αυτό όμως να μου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ίσως να μην εκφράστηκα στο γράμμα μου σωστά. Απέναντίας αυτός πίνει σχεδόν καθημερινά. Στην αρχή αυτό με ξενέρωνε πολύ και μου έλεγε πως θα κάνει προσπάθεια για να το ελαττώσει. Αργότερα έπαψε να με ενοχλεί όταν έπαψε να μου δίνει και σημασία. Οπότε εγώ ήθελα να πεί για να πάρω την προσοχή που μου έδινε. Κυρία Θέκλα, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Όπως θα δείτε, είμαι η κοπέλα που σας είχα γράψει πως είμαι συνεξαρτημένη από κάποιον και σας είχα ρωτήσει αν μπορούν να πάνε πακετάκι ναρκισιστικά και συνεξαρτητικά χαρακτηριστικά στο ίδιο άτομο. Σα στέλνω αυτό το mail, προκειμένου να σα πω λίγα παραπάνω πράγματα σχετικά με εμένα και την ιστορία μου, που ίσω σα χρειαστούν όταν κάνετε το βίντεο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα αρκετά κακοποιητικό περιβάλλον. Ο πατέρα μου πολλέ φορέ έπινε και έκανε φασαρίε στο σπίτι. Δεν ήταν όμω αλκοολικό. Έτσι απεφάνθη ο ψυχιατρό τότε. Και πράγματι ο καιρό απέδειξε πω δεν ήταν. Είχε χτυπήσει πολλέ φορέ εμένα ο πατέρα μου, σε βαθμό μάλιστα μια φορά παραλίγο να μείνω κοφή χτύπαγε τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου τη δικιά του μητέρα θυμάμαι κοντά στη γιορτή μου της είχε βγάλει το χέρι και εγώ κοριτσάκι 8 χρονών προσπαθούσα να της δώσω τις πρώτες βοήθειες δεν έχω ξεπεράσει τα τραύματα μου απόλυτα παρόλο που προσπαθώ πάρα πολύ τόσο μέσω ψυχοθεραπείας όσο και μέσω προσωπικού αγώνα εδώ θέλω να σου πω ότι ένα βασικό χαρακτηριστικό της συνεξάρτησης είναι ότι ο συνεξαρτώμενος θέλει το πρόσωπο πάνω στο οποίο είναι προσκολλημένο να συνεχίσει να είναι εξαρτημένο. Και υπενθυμίζω πως προέκυψε όρος συνεξάρτηση. Ο όρος συνεξάρτηση προέκυψε από τις ομάδες 12 βημάτων του λεγόμενου AA, ανώνυμου αλκοολικού, ανώνυμου εθισμένου κλπ., όταν παρατήρησαν πω κάποιε συμπεριφορέ των συντρόφων, των οικείων των εξαρτημένων, του έσπροχνα να μπει στην εξάρτηση. Άρα είναι η επιτομή τη συνεξάρτηση αυτό που γράφει ότι τον ήθελε να πίνει για να σου λέει ωραία λόγια. Το ότι δεν ξεπέρασα τα τραύματά μου καταφάσκεται από το γεγονό ότι συνεχώ έχω μια ένταση και ένα μόνιμο άγχο που δεν με αφήνει να απολαύσω πλήρω τι στιγμέ μου. Παρόλο που έχω αρκετά πράγματα πλέον για τα οποία είμαι ευγνώμη. Είσαι στο δρόμο τη ίαση, αγαπητή Ω ενήλικη, όμω, έπαψα να βλέπω άσχημα περιστατικά ή τουλάχιστον βιοπραγίε τόσο διότι έφυγα από το σπίτι, όσο και γιατί ο πατέρα μου μεγαλώνοντα έγινε καλύτερο άνθρωπο και λιγότερο βίο. Έπεσαν οι ορμέ του πατέρα σου μεγαλώνοντα, δεν είχε πλέον ορμέ και ορμόνε για να κάνει τόση βιότητα. Δεν έγινε καλ... Τι σημαίνει έγινε λιγότερο βίο. Είτε μετανοεί κάποιο πραγματικά και αλλάζει, είτε έρχεται η φύση από μόνη τη και κατευνάζει του αγριάνθρωπου. Δεν αισθάνθηκα ότι δεν με αγαπάει. Αντιθέτω, νιώθω ότι αμφότεροι γονεί μου με λατρεύουν. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει. Να νιώθει ότι αμφότεροι γονεί σου σε λατρεύουν. Ο πατέρα σου, ο οποίο σε κακοποιούσε τόσο άσχημα, και η μάνα σου, η οποία του επέτρεπε να σε κακοποιεί τόσο άσχημα, αυτό δεν είναι αγάπη. Φυσικά, χρησιμοποίησε τη λέξη λατρεία, η οποία λέξη λατρεία είναι πολύ απομακρυσμένη από τη λέξη αγάπη και σίγουρα δεν σημαίνει αγάπη. Δεν σε αγαπούν οι γονεί σου. Δεν σε αγάπησαν οι γονείς σου. Δεν ήταν γονεϊκοί προ εσένα οι γονεί σου. Επίση, θα ήθελα να σα πω πω είχα όνειρο να μπω σε μια σχολή και τα κατάφεραν. Μπράβο. Μπήκα μέσω κατα... καταταχτηρίων, αφού πρώτα πήρα κάποιο άλλο πτυχίο. Ο σύντροφο μου, ο οποίο σα αναφέρω στο γράμμα μου, εξασκεί το επάγγελμα το οποίο τώρα εγώ σπουδάζω. Ένα λόγο που δέθηκα τόσο μαζί του είναι και αυτό. Χθε ο σύντροφο που σα περιγράφω με πήρε τηλέφωνο μεθυσμένο και μου έλεγε πόσο με θέλει και πω είμαι υπέροχη γυναίκα όταν θέλω και με θέλει δίπλα του. Δύο ώρε αργότερα αρνούνταν ότι μου τα είπε όλα αυτά και μάλιστα του είπα: Φίλε μου, αρχίζω και σε φοβάμαι. Δεν γίνεται να αντιφάσκεις τόσο πολύ. Χρειάζεσαι, του λέω, βοήθεια. Δεν γίνεται τη μια να με ρωτά που θέλω να πάμε διακοπέ. Και την άλλη να μου λες ότι δεν θες να πάμε διακοπές. Δεν γίνεται τη μια να σου ζητάω να μου γνωρίσει την κόρη σου και να με διαβεβαιώνει ότι θα γίνει, και δύο ώρε αργότερα να μου λες ότι δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Έτσι είναι αλκοολικοί, λένε και ξελένε. Και το έχει ξανακάνει και μάλιστα σε φιλικό μα πρόσωπο, που έχει αρνηθεί γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Δεν το κάνει και εμένα, η Κάζο απλά μάλλον είτε δεν τα θυμάται λόγω του ποτού, είτε υποκρύπτεται κάτι άλλο πιο βαθύ και ενό Είναι άρρωστο ο άνθρωπο. Φύγε. Αχ, κυρία Θεκλέ, είμαι ένα ωραίο άτομο. Διαλέγω καλά άτομα για φίλου. Γιατί να μην μπορώ να συνδεθώ με υγεία και στα ερωτικά μου, Επειδή ακόμη θεωρεί ότι οι γονεί σου σε λατρεύουν και επειδή ακόμη δεν έχει ξεπεράσει τα τραύματα. Πώ μπορεί να ξεπεράσει τα τραύματα, Αν θεωρεί ότι αυτοί που σου προκάλεσαν τα τραύματα σε λατρεύουν. Έχει τεράστια εσωτερική σύγκρουση. Γιατί ενώ αντιλαμβάνομαι τα πάντα να εμένω σε καταστάσει που με βασανίζουν, Επειδή έχει πρόβλημα. Πάρε αυτό το βίντεο στη θεραπεία σου η δική μου η άποψη, διαβάζοντα όλα όσα έγραψε, είναι ότι χρειάζεται να κατεβάσει από το βάθρο του γονεί σου, να αντιληφθεί ότι δεν είναι αγάπη ούτε το ξύλο, ούτε η ανοχή του ξύλου, και να σταματήσει να του δικαιολογεί. Διαφορετικά, όσο δικαιολογεί του θήτε σου, τα τραύματα σου θα βαθαίνουν και θα πληθαίνουν. Πόσο ο άνθρωπο αρέσκεται στο να επαναλαμβάνει τα οικία μοτίβα ξανά και ξανά, απλούστατα, άμα δεν λύσει το πρόβλημα, θα κάνει πάντα αυτό που ξέρει. Πώ να διαχειριστώ, κυρία Θέκλα, τον σύντροφο αυτό, να μην τον διαχειριστεί καθόλου. Να κόψει μαχαίρι από αυτόν τον σύντροφο, να πα no contact με αυτόν τον σύντροφο και μετά να πα και no contact και με του γονεί σου. Που είναι η αρχή τη δυστυχία σου. Δεν θέλω να κόψω τελείω επαφή. Νιώθω αγάπη γι' αυτόν ακόμα και σε ανθρώπινο επίπεδο. Όπω νιώθει αγάπη και για του γονεί σου, νιώθει αγάπη και για τον κοκοποιητικό σύντροφο και στέλνει γράμματα στην κυρία Θεκλά για να σου πει τι να κάνει, η οποία θα σου πει κόψε σχέσει. Αλλά εσύ δεν θέλει να κόψει τελείω επαφή και νιώθει αγάπη γι' αυτό σε ανθρώπινο επίπεδο. Ε, φαντάζομαι νιώθει αγάπη και για τον Χίτλερ σε ανθρώπινο επίπεδο, για τον Μουσολίνη. Για τον 40χρονο βιαστή τη κόρη του νιώθει αγάπη σε ανθρώπινο επίπεδο. Δεν ξέρω αν θέλω να βοηθήσω αυτόν ή απλώς μέσα από αυτόν βγαίνει και από μέσα μου το αβοήθητο παιδί που ήμουν εγώ κάποτε. Είσαι ακόμη αβοήθητο παιδί. Νομίζεις ότι μεγάλωσες, δεν μεγάλωσες. Όσο εξακολουθείς να θεωρείς ότι οι γονείς σου σε αγαπούν και σε λατρεύουν, είσαι ακόμη ένα αβοήθητο παιδί που αυτή τη στιγμή συνεργείς εσύ ίδια στην κακοποίηση σου. Κλαίει το παιδί και το μαλώνει ο ενήλικας εαυτός μου. Δεν υπάρχει δεν είσαι ενήλικα. Είσαι παιδί ψυχοσυναισθηματικά. Κυρία Θέκλα, μου καρδούλε. Λοιπόν, συγγνώμη που άργησα τόσο πολύ να σου κάνω το βίντεο. Δεν το έκανα επίτηδε. Λυπάμαι φυσικά που ένα χρόνο μετά εξακολουθεί να έχει τι ίδιε ερωτήσει, τι ίδιε απορίε, γιατί μου στείλε ξανά με ηλικοπέλα και με ρωτάει θα μου το κάνει τελικά το βίντεο. Που σημαίνει ότι ακόμη ασχολείται με αυτόν τον τύπο. Ακόμη νομίζει πω οι γονεί τη τη λατρεύουν. Ακόμη ζει την απόλυτη παράνοια. Είναι παράνοια. Είναι παράλογο πράγμα να γνωρίζουμε ότι οι γονείς μας μας έχουν κακοποιήσει και να τους δικαιολογούμε. Αυτόματα όποιον γνωρίσουμε στην προσωπική μας ζωή που μας κακοποιεί θα τον δικαιολογούμε. Και όχι μόνο θα τον δικαιολογούμε, θα λέμε και όλος ότι φταίμε εμείς. Δεν νομίζω να είσαι ένα Είσαι όμως εξαιρετικά Συνεξαρτημένη. Έχει σοβαρό θέμα. Έχει πολύ σοβαρό θέμα. Δεν αγαπά καθόλου τον εαυτό σου. Δεν προστατεύει καθόλου τον εαυτό σου. Το γεγονό ότι ξεκίνησε από την αρχή την ερωτική σου ζωή με σχέσει χωρί συνέστημα δείχνει ακριβώ πόση δυσκολία έχει να συνδεθεί ουσιαστικά με τον εαυτό σου. Δεν σε κατακρίνω για αυτέ τι σχέσει, δικαίωμά σου, αλλά συνήθω τι σχέσει αυτέ τι κάνουν οι άνθρωποι μετά που θα έχουν μια ερωτική απογοήτευση, μετά που θα φανεί ένα κέρατο, μετά που θα, έχουν, θα κάνουν μια επανάσταση μετά από ένα πολύ άσχημο διαζύγιο. Μπορεί να αρχίσουν να κάνουν σχέσει χωρί συνέστημα. Όταν δεν είναι στα καλά του δηλαδή. Ένα άνθρωπο με αυτοαγάπη, με αυτοεκτίμηση, δεν επιλέγει να κάνει μόνο σχέσεις ξεπέτες και σχέσεις περιστασιακές γιατί ακραβώς δεν θέλει να πληγώνεται. Δηλαδή εσύ μετά που μεγάλωσες έκανες μόνο περιστασιακές σχέσεις ώστε να μην συνδέεσαι βαθιά και ένιωσε τεράστια σύνδεση και τεράστια έλξη με έναν τύπο ο οποίος προφανώς είναι σαν τον πατέρα σου. Κακοποιητικότατος. Και ως γνήσια συνεξαρτόμενη τον προκαλείς κιόλας να είναι πιο αλκοολικός, πιο κακοποιητικός και δεν ξέρω εγώ τι. Τι περιμένεις. Κανένας αλκοολικός δεν είναι καλός άνθρωπος. Οι αλκοολικοί είναι αρχισιστές. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Κατάλαβα λάθος στην πρώτη σου επιστολή ότι είσαι εσύ Το εξήγησε μετά ότι πίνεις όταν είσαι έξω, άρα ξέρεις πότε είναι κάποιο πιωμένος. Εγώ προσωπικά που για πολλά χρόνια δεν είχα πει ποτέ μου, δεν καταλάβαινα ποιο ήταν πιωμένο, γιατί δεν είχα την εμπειρία του πώ είναι να είμαι εγώ ποιομένη. Όταν άρχισα να πίνω σε κάποιο διάστημα, τότε καταλάβαινα και ποιο είναι πιωμένο. Εσύ αυτό θε να πει, ότι επειδή πίνεις κατά καιρού, καταλαβαίνει πότε είναι πιωμένο. Και άκου τώρα αρρωστημένη συνθήκη. Άκου τώρα ψυχοπαθολογία τον προτιμάει να είναι μεθυσμένο για να τη λέει ότι, τον, ότι την αγαπά και για να τη λέει να πάνε ταξίδια. Μόνο και μόνο για να ξεμεθύσει μετά και να αρχίσει να την κακοποιεί. Έμπορο. Έμπορο. Κόψε. Πάρε αυτό το βίντεο στη ψυχολόγο σου, στο ψυχολόγο σου. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να πα και no contact με του γονεί σου. Αν διαφωνεί ο ψυχολόγο σου ή η ψυχολόγο σου ότι πρέπει να διαχωρίσει τη θέση σου με του γονεί σου και να καταλάβει ότι είναι κακοποιητική, δε τι θα κάνει. Δεν ξέρω, με έχει προβληματίσει πολύ αυτή η ιστορία. Θα χαρώ στα σχόλια να γράψετε κι εσεί τι απόψει σα χωρί να κατακρίνετε την κοπέλα, με σκοπό να τη βοηθήσουμε να δει πιο καθαρά. Στέλνω την αγάπη μου. Καλή δύναμη. Γνωρίζω πολλέ κοπέλε σαν εσένα, οι οποίε έχουν αποδιοργανωμένο ή χαοτικό στυλ δεσμού, οι οποίε μετά από την κατάλληλη ψυχοθεραπεία, τη ψυχοθεραπεία η οποία εστίασε στα πρωτογενή τραύματά τους και στον αποκλεισμό των κακοποιητών της παιδικής ηλικία μπόρεσαν να δημιουργήσουν ασφαλές στυλ και να έχουν υγιείς σχέσεις. Το στυλ το δικό σου είναι χαοτικό και αποδιοργανωμένο και έτσι φυσικά θα βάλω και το playlist με τα στυλ δεσμού για να καταλάβεις αν δεν, το έχεις, αν δεν το γνωρίζεις εσύ γιατί μου φαίνεται φύση και διαβασμένη κοπέλα και το ενός ψυχοεκπαιδεύεσαι, τι σημαίνει χαοτικό ή αποδιοργανωμένο στυλ δεσμό. Καλή δύναμη.